Ο Τοντόρα, δεν θέλω λοιπόν να το πω και να. Ναι, ο Τοντόρα, το πω σωστά λοιπόν το όνομά του και μου ένας, πάρω κανένα εξώδικο. Ένας καθηγητής γενετικής από τα Σκόπια που ήρθε χθες. Είχαμε ακούσει γι' αυτόν από τα χείλη της κατηγορουμένης όταν την προηγούμενη ημέρα είχε ζητήσει, είχε αιτηθεί να γίνει δεκτό το αίτημα να έρθουν δύο επιστήμονες από το εξωτερικό προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες ειδικών γνώσεων. Το αίτημα απορρίφθηκε. Δεν ήρθε λοιπόν ως μάρτυρας ειδικών γνώσεων, αλλά ως μάρτυρας υπεράσπισης της κατηγορουμένης. Κατέθεσε χθες ο άνθρωπος αυτός καθ' όλη τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας, από το πρωί δηλαδή μέχρι και τις 3 που τελείωσε η ακροματική διαδικασία, κατέθεται ο συγκεκριμένος καθηγητής με τη βοήθεια διερμηνέα. Υπήρχε αρκετή δυσκολία στην διερμηνία. Θέλω να μου πω, μην πάμε στις λεπτομέρειες. Ναι, όχι. Θέλω να μου πεις αν τελικά προσέθεσε κάτι σε όλο αυτό που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Το μόνο που είπε ο άνθρωπος αυτός ήταν ότι υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξης κάποιου γονιδίου από τη στιγμή που τα στοιχεία που ο ίδιος έχει λάβει στα χέρια του και έχει εξετάσει μαζί με την καθηγήτρια γενετικής που θα έλθει στην επόμενη δικάσιμο. Πού τα βρήκε δικάσιμο τα στοιχεία, αυτό, ναι, αυτό το ανέφερα Αρσόφ και χθες. Ο κύριος Αρσόφ είπε ότι έχει παραλάβει και τον ιατρικό φάκελο των παιδιών, όχι μόνο της Τζορτζίνας δηλαδή, και της Μαλένας και της Ήρυδας, και το ιατρικό ιστορικό του φακέλου της μητέρας, τι έχει καταγραφεί και για τον πατέρα από την κυρία Δημακοπούλου. Από την ιατροδικαστή. Άρα είναι πρωτοβουλία της κυρίας Δημακοπούλου η κλήση ειδικών γνώσεων. Του ζήτησε τη βοήθειά τους προκειμένου να πούν αν γνωρίζουν κάτι σε σχέση με τα γονίδια που υπάρχουν και αν υπάρχει θέμα γονιδιακού προβλήματος σε αυτά τα παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν την έρευνά τους με βάση τα στοιχεία αυτά που τους είχαν δοθεί μεταφρασμένα από την κυρία Δημακοπούλου. Τα εξέτασαν και είπαν ότι ναι, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει ένα γονιδιακό πρόβλημα στην οικογένεια δασκαλάκι για τις κατηγορμένες. Γιατί είπε ότι είχαν πρόβλημα τα τρία παιδιά, έχει πρόβλημα η μητέρα και υπήρχε και πρόβλημα από την οικογένεια του πατέρα. Γιατί υπήρχε, λέει, θείος των παιδιών, ο οποίος έφυγε ξαφνικά στα 50 του από καρδιολογικό πρόβλημα. Η μητέρα τι πρόβλημα είχε? Η μητέρα έχει το αυτοάνοσο που έχει, που αυτό θα αναλυθεί περαιτέρω από την εξειδίκευση που έχει η άλλη μάρτυρας που θα έρθει. Έχουν υποθεί, βεβαίως. Έχουν υποθεί δημόσια. Έχει πει και ο συνήγορός της δημόσιας. Όλα αυτά τώρα τα μάθαμε. Τόσο καιρό δεν ήταν γνωστά στους Έλληνες επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με την γονιδιακή. Βεβαίως. Ο ισχυρισμός της υπεράσπισης είναι ότι ο γονιδιακός έλεγχος που έγινε από την Ακαδημία Αθηνών, από το αντίστοιχο τμήμα Ιατρικής Γενετικής Ακαδημίας Αθηνών, έγινε μόνο σε ένα μέρος της καρδιάς και δεν έχει γίνει περαιτέρω γονιδιακός έλεγχος. Γιατί ο καθηγητής που ήρθε χθες είπε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος και στο θέμα της επιληψίας και στο θέμα του αυτοάνοσου. Πάντως, να πούμε για μια ακόμη φορά ότι οι άνθρωποι που είχαν εξετάσει την καρδιά της Τζορτζίνας είπαν ότι δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Mm-hmm. Και όταν μπήκε και ο βηματοδότης, έκανε λάθος. Ναι, απλώς ήταν γιατί η μητέρα το έκανε. Άμα δεν είχε πρόβλημα, όμως βάζεις βηματοδότης σε ένα παιδί που δεν έχει πρόβλημα. Ναι, αλλά γιατί το ζήτησε, λέει η μητέρα. Για και εγώ μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω τώρα. Θα σου βάλουν βηματοδότη. Είναι σαν να είσαι άλλα δύο παιδιά. Είναι σαν να είσαι στην αίθουσα και είσαι ο κύριος Κούγιας, γιατί ακριβώς τα ίδια λόγια είπε ο κύριος Κούγιας. Αλλά δεν είναι λογικό. Δεν είναι, λογικό. Δεν είναι δυνατόν να μπει ένας βηματοδότης που κοστίζει προφανώς 30.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο να μπει έτσι στα καλά καθούμενα επειδή σε ένα παιδί και το ζητάνε οι γονείς. Αλλά τίποτα αυτό δεν είπε ο... Αλλά τώρα όμως το θέμα είναι ότι αυτή η γυναίκα είχε χάσει τα δύο παιδιά και σου λένε εκεί πέρα αφού επιμένει δεν κάνουν, δεν κάνουν φιλανθρωπία οι γιατροί. Όχι, δεν είναι έτσι. Με συγχωρείς πολύ. Τώρα... Δεν βάζουμε βηματοδότη, μια επέμβαση. Αν πάθαινε κάτι το παιδί οτιδήποτε άλλο να που έπαθε, μα δεν είχε τίποτα λες. Πήγα και δεν... Μα λες δεν είχε τίποτα. Έχει ασχοληθεί ο μισός ιατρικός σύλλογος και κάνουμε εισαγωγή και από τα Σκόπια, εμένα με ξεπερνάει. Και λίγο πριν την απολογία. Κάτι. Η κατηγορουμένη χθες ήταν στη δίκη. Βεβαίως και ήταν στην δίκη, όπως είναι καθημερινά στη δίκη. Έχει λείψει μόνο την, πριν από λίγες ακροματικές διαδικασίες, όταν ήταν ασθενής που είχαμε ενημερωθεί και μάλιστα προσκόμισε και χαρτί στην έδρα την επόμενη φορά που ήλθε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Με επιβεβαίωση από τον γιατρό των φυλακών ότι είχε βροχίτιδα και γι' αυτό δεν είχε παρεμβεί. Άρα λοιπόν η κατηγορουμένη ήταν ρούλα. Η κατηγορουμένη αυτή τη στιγμή πώς φτάνει, δηλαδή τη βλέπω πάντα περιποιημένη, τη βλέπω πάντα, να και τώρα τη βλέπω, κρατάει το φάκελό της, γενικότερα. Ναι. Βλέπω μια κατηγορουμένη που αν μπορώ να πω κάτι είναι πολύ περιποιημένη, όπως δηλαδή όταν την έβλεπα και ζούσε στην Πάτρα και ο Γιώργος Όμπολος την είχε συναντήσει, αλλά... τη βλέπω ακόμη πιο περιποιημένη, το λέω και φανερά δυνατισμένη. Πώς κανείς περιποιείται τον εαυτό του μέσα στη φυλακή? Επειδή και χθες το είπα και το λέω ότι θέλω να μπω κάποια στιγμή για να δω πώς αυτές οι γυναίκες ζουν.
από πληροφορίες που έχουμε, Ζήνα, και το γνωρίζουμε καλά, είναι ότι στις φυλακές, στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης, για τον Κορυδαλό μιλάμε αυτή τη στιγμή, όπως υπάρχει και σε άλλες, αλλά ας μείνουμε σε αυτό, υπάρχει χώρος όπου μπορούν να περιποιηθούν οι κρατούμενοι στον εαυτό, δηλαδή να κουρέψουν τα μαλλιά τους, να τα βάψουν αν θέλουν. Ποιος τους κουρεύει? Υπάρχει χώρος μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού που μπορούν να μετακινηθούν οι κρατούμενοι προκειμένου να κουρευτούν ή να βάψουν τα μαλλιά τους. Βέβαια με την παρουσία πάντοτε δεσμοφυλάκων, γιατί αντιλαμβάνεσαι το ψαλίδι είναι ψαλίδι. Είναι, υπάρχει κομμωτήριο, εντάξει, δηλαδή. Υπάρχει κομμωτήριο. Όμως, για τη συγκεκριμένη κρατούμενη που είναι μια κρατούμενη προστασίας, γιατί με αυτή την ιδιότητα βρίσκεται και στη συγκεκριμένη πτέρυγα, δεν μπορεί να μετακινηθεί να πάει όπως αντιλαμβάνεσαι στον χώρο που πηγαίνουν και οι άλλες κρατούμενες. Έρχεται κατά καιρούς, από ό,τι έχουμε πληροφορίες στο κελί της, μία ή δύο κομμώτριες, μία αλβανικής καταγωγής και μία ασιατικής καταγωγής, που τις βάφουν τα μαλλιά. Η ίδια παραγγέλνει τη βαφή από το μάρκετ που περνάει, ζητάει πιο χρωμαβαφύλακα. Είναι, ναι, ένας υπάλληλος τέλος πάντων. Ναι, γιατί αυτό το κατάλαβα την προηγούμενη φορά. Ένας υπάλληλος του σοφρονιστικού καταστήματος, ο οποίος περνάει και τους λέει τι θέλετε να παραγγείλετε. Μπορεί να θέλουν για θέματα υγιεινής κάποια πράγματα οι γυναίκες. Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα μπαίνει στο κελί της και την περιποιείται, ναι, γιατί παρουσία, δεν μπορεί να προαυλιστεί. Παρουσία δεσμοφύλακα, έτσι. Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια. Είναι για εκείνη, μένει με συγκάτοικο. Το περιποιείται μόνη της, δηλαδή μπορείς μέσα στο κελί σου να έχεις τα πάντα. Τώρα συγκεκριμένα που ρωτάω, μπορεί να είναι κουταμάρες, αλλά μια και το έφερε η κουβέντα γι' αυτό. Ναι, θα σου πω. Στην συγκεκριμένη πτέρυγα που βρίσκεται η κατηγορούμενη, που στο διπλανό κελί έχουμε πει και άλλη φορά, είναι κρατούμενη η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό. Έχει τηλεόραση που την έχει πάει η οικογένειά της. Το έχουμε δει και σε πλάνα, το θυμάσαι πολύ καλά όταν τις πήγανε εκεί. Είναι το κρεβάτι της βέβαια. Έχει μία μανία, αν θέλεις, για την καθαριότητα έχουμε πληροφορηθεί και παίρνει πολλά απορρυπαντικά, όπου πλένει από τους τοίχους μέχρι τα δάπεδα τα πάντα. Mm. Μάλιστα, υπάρχει πληροφορία ότι το Σώμα Επιθεωρητών Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτης, που πέρασε κάποια στιγμή από εκεί, της έδωσε και εύσημα για την κατάσταση που υπάρχει στο χώρο, λοιπόν, στο χώρο του κελιού της. Μπορεί να είναι και μία άμυνα ότι ασχολείται με αυτό όλη την ημέρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Τι να κάνει, ναι. Γνωρίζουμε ότι έχει την τηλεόρασή της. Παρακολουθεί τηλεόραση, έχει τη δικογραφία εκεί, τη βλέπουμε να πηγαίνει και το φάκελο κάθε φορά που έρχεται. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, κάποιος έχει τη δυνατότητα τώρα που χειμωνιάζει να στρώσει και χαλί μέσα. Βεβαίως. Γιατί είναι και του Αγίου Δημητρίου, ξέρω εγώ, έχουμε μάθει εμείς οι νοικοκυρές. Τι χαλί να στρώσει, παιδιά, στο κελί, θα στρώσει χαλί ο άλλος. Να μαζί σου είναι. Και όμως, το σπίτι σου είναι. Και να στρώνει χαλί στη φυλακή. Και όμως σας πληροφορώ ότι επειδή υπήρχε άλλη κρατούμενη στην ίδια πτέρυγα, η οποία είχε χαλιά στο κελί της. Είχε χαλιά στο κελί. Βεβαίως, όταν έφυγε και μετήχθη το τελευταίο χρονικό διάστημα σε άλλες φυλακές που δεν μπορούσε να πάρει τα συγκεκριμένα χαλιά μαζί, δεν της το επέτρεψαν. Ζήτησε, επειδή είχε ακούσει ακριβώς ότι το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου είχε δώσει τα εύσημα στην κατηγορουμένη από την Πάτρα για το πώς είναι ο χώρος του κελιού της, και η ίδια η κρατούμενη είχε και εκείνη μία μανία με την καθαριότητα και την περιποίηση του κελιού, ζήτησε από τους δεσμοφύλακες τα χαλιά που έμειναν στο κελί της να παραδοθούν στην κατηγορουμένη από την Πάτρα. Παραδόθηκαν. Βεβαίως έχουν αστρωθεί. Έκανε δώρο. Τώρα σε ξαφνιάζω. Μπράβο για το ερώτημα. Συνεννοημένη, εσείς ήσασταν. Όχι, αγάπη μου, είναι χαλιά, είναι δυνατό. Γιατί εγώ θέλω να καταλάβω, ένας άνθρωπος που πια θα ζήσει. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη, τώρα που θα κρίνει δικαιοσύνη. Ναι. Αλλά που θα ζήσει μέσα, μπορεί να κρυώνει, μπορεί να. Δηλαδή, προβλέπεται και από τον νόμο. Δεν μπορείς να κακοποιείς ένα κρατούμενο. Και κουβέρτα να τις πάνε οι συγγενείς των κρατουμένων, μπορούν να πάνε κουβέρτες. Παίρνουν πρόστιμα. Κουβέρτα έχω πάει και εγώ σε φυλακισμένο. Δεν είναι θέμα. Αλλά μπορείς να πας. Παιδιά, είναι άλλο η κουβέρτα να σκεπάσετε κανείς. Γιατί να μην πας και χαλί άμα κρυώνουν τα πόδια του κατηγορούμενου. Πάντως δεν της πήγε κάποιος χαλί. Εδώ είπαμε ότι υπάρχει μια άλλη κατηγορία. Θα μπορούσε. Είπε να μείνουν τα χαλιά. Αυτό είναι το σπιτικό σου που δημιουργείς. Λοιπόν, Ρούλα μου, θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Ήθελα απλώς να πω ότι η συγκεκριμένη κατηγορούμενη, αυτό που έτσι μας πλήττει, αν θέλεις, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, είναι ότι είναι στοχοπροσιλωμένη στο τι ακούγεται από τον κάθε μάρτυρα. Παρεμβαίνει γράφοντας και κάποιες σημειώσεις που δίνει στους συνεργάτες του κυρίου Κούγια, αν κάτι θέλει να ρωτήσουν ή αν θέλει ίδια να επισημάνει κάτι. Στη χθεσινή ημέρα, μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα, που μου έκανε και εμένα εντύπωση, ήταν κατάμεστη η αίθουσα χθες. Δεν βρίσκαμε ούτε θέση για να καθίσουμε. Από ποιους? Από δημοσιογράφους εννοείς? Ήταν όχι μόνο δημοσιογράφοι, ήταν και άλλοι. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι κάποια στιγμή κάποιος κύριος με ρώτησε αν εκεί
εκδικάζεται η υπόθεση της κατηγορουμένης από την Πάτρα, λέγοντας το όνομά της βέβαια. Και είπα ναι, και μου είπε ότι είμαστε από την Αστόρια της Νέας Υόρκης. Έχουμε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Και τι ήταν, τουριστική ατραξιόν είναι η δίκη της κατηγορουμένης. Να μπούμε στην αίθουσα να δούμε. Λέει, μαζί με την Ακρόπολη πάνε να παρακολουθήσουν. Θέλουμε να τη δούμε. Έμειναν και οι δύο κύριοι αυτοί, όπως είναι και κάποιες άλλες ηλικιωμένες κυρίες που είναι συνεχώς μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και παρακολουθούν. Φίλες. Όχι, όχι, άσχετος κόσμος που έρχεται. Άρα δεν είχατε θέσει εσείς οι δημοσιογράφοι. Κάποια στιγμή να ήταν τόσο ρουλατό που έλειπε. Και επίσης να σας πω ότι όταν μπήκε χθες, μας έκανε έτσι και εντύπωση, μπήκε μέσα, αναζήτησε με τα μάτια της. Εμείς υποθέσαμε ότι μπορεί να αναζητά κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά εκείνη αναζήτησε την αδελφή της προκειμένου να της πει χρόνια πολλά, μια που γιόρταζε. Είναι και η μοναδική στιγμή, που κατέβασε και τη μάσκα της προκειμένου να φιλήσει την. Από εμάς χρόνια πολλά. Τώρα που έλειπε ο κύριος Κούγιας και ανέβηκε η κατηγορουμένη να κάνει το αίτημά της, πώς την είδες? Ήταν δηλαδή αγχωμένη, στρεσαρισμένη? Δεν είναι εύκολο να μιλάς στην έδρα. Κοίταξε να δεις, πήρε την άδεια αρκετές φορές από την έδρα, δηλαδή έδειχνε ότι δεν γνωρίζει το διαδικαστικό, το πώς θα πρέπει να αιτηθεί όλα αυτά που έπρεπε να τα κάνει μόνη της εκείνη την ημέρα, αλλά στάθηκε απέναντι στην έδρα. Άλλωστε έχει κάνει και, αν θέλεις, το σεμινάριο, έτσι δεν το λέτε, εγκληματολογίας. Μπορεί να τη βοήθησε. Και μάλιστα, επειδή μας το είχε πει η Μαρία και το έχουμε προσπεράσει, για να πάρουν το πτυχίο σε αυτό το σεμινάριο, τι γράψατε? Ναι, Ζήνα, να θυμίσουμε ότι ήταν το σεμινάριο που λέγεται «Στο μυαλό ενός δράστη». Για να ολοκληρώσεις λοιπόν τη φοίτηση πρέπει να κάνεις μία εργασία. Η εργασία που κάναμε τότε οι φοιτητές και οι κατηγορουμένοι από την Πάτρα, που δεν ήταν κατηγορουμένοι τότε, ήταν μόνο από την Πάτρα. Το θέμα λοιπόν ήταν η υπόθεση Λιγνάδη. Ναι. Και συγκεκριμένα μας είχαν ζητήσει να μελετήσουμε δύο αιτήματα του Αλέξη Κούγια, τα οποία είχαν απορριφθεί. Το ένα ήταν να βγει άκυρη όλη η προδικασία, ότι κακώς ασκήθηκε ποινική δίωξη, κακώς βγήκε ένταλμα. Και το άλλο ήταν το αίτημά του να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι ο κύριος Λιγνάδης και έναν προφυλακιστή. Μας είχαν ζητήσει λοιπόν να εξηγήσουμε αν επηρεάστηκε η κρίση των εισαγγελέων, των δικαστών, από τα μέσα ενημέρωσης και από την κοινή γνώμη. Άκου τώρα τραγική ηρωνία. Άκου όμως πώς τις κάθεται τώρα εδώ, το ίδιο που πιστεύει και ο συνήγορος υπεράσπιση, ότι τα. Μέσα τα τηλεοπτικά και όχι μόνο. Ξέρουμε την έβαλα τι έγραψε. Τι έγραψε, όχι, ξέρουμε. Τι έγραψε, το ξέρουν μόνο οι υπεύθυνοι του τμήματος. Εγώ μπορώ να προσθέσω. Να μπει και ο κύριος Μαρακάκη, γιατί σε λίγο έχουμε πολύ σοβαρό θέμα μαζί του. Κύριε Μαρακάκη, καλώς μας ήρθατε. Σας περιμέναμε, γιατί έχουμε ένα ρεπορτάζ σήμερα για τα τροχαία, που η συμβολή σας είναι σημαντική. Εκπέμπουν σώσει άνθρωποι. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Απλώς να κλείσω, Ζήνα, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι έχουν οριστεί οι επόμενοι δικάσιμοι. Θα είναι στις 8 Νοεμβρίου, που αναμένουμε να έρθει η Καρόλα Βινουέζα από το Λονδίνο. Είναι η καθηγήτρια που εξειδικεύεται και στο αυτοάνωσα, που είχε βρει και το γονίδιο στην υπόθεση της Αυστραλίας που είχαμε αναφέρει. Στις υπόθεσεις Αυστραλίας που η γυναίκα αυτή μετά από 20 χρόνια κρίθηκε αθώα. Κρίθηκε αθώα και έφταιγε ένα γονίδιο για το θάνατο τεσσάρων παιδιών. Γιατί κάποιος μπορεί να βρει δύο γονίδιων, μάλιστα. Γιατί ένα γονίδιο είναι για τα δύο παιδιά και ένα άλλο γονίδιο για τα άλλα δύο. Η Καρόλα το είχε βρει αυτό ή ο Ντόρ? Η Καρόλα με βοηθό του Ντεοντόρ. Είναι βοηθός ο Ντεοντόρ. Λοιπόν, άρα περιμένουμε ή να έρθει η Καρόζα. Ναι, Καρόλα Βινουέζα. Καρόζα. Καρόλα τη λένε τη γυναίκα. Καρόλα Βινουέζα. Και να πω ότι θα μπερδευτώ και αυτό. Έβαλα το ζήτημα. Είναι όνομα. Για ασφάλεια. Καρόλα. Λέω μην πω καμιά χαζομάρα.